Και το 12 πώς λέγεται? Τέσσερα το παιχνίδι και μπροστά ο προφήτης. Thank you.
Εντάξει. Το βλέπω κι εγώ. Τώρα ξέρεις. Εκεντήρης δηλαδή, εκτός από εμάς επίσης. Αυτές οι ομάδες μπορεί να βγουν πρώτος δεύτερος αγίπτος. Αυτό θα πλήγω θέλει 4 νίκες, θέλεις, άμα ανεβούν 4-4 νίκες, θέλεις να ανέβεις. 4 θέλεις, δεν είναι 4 νίκες. Αν ανεβούν 4, δηλαδή αν δεν πέσει ο κόρυβος, ανεβαίνουν οι 4 από τις 6. Τέσσερις νίκες. Οπότε πρέπει να κάνεις κερδίσεις δύο ομάδες διαφορές. Κερδίζεις δηλαδή το Μερσινακό δύο φορές, στο γηπεδός. Δύο φορές ή τέσσερις. Σέχασε και τις δύο βολές, ε! Yes. Σέχασε και τις δύο βολές! Μέτρησε λίγο, ε! 7-4 ο σπόρτι. Πώς το είπαμε το 8? Λογοθέτης το 8, ναι. Και το 12 Παπαδόπουλος. Εφτά-έξι. Διεσδύσεις κάνει τώρα αυτούς πάντων, πολλές, πολλές διεσδύσεις. Θα έχεις πολλή δουλειά, παίρνουν πολλά επιθετικά ριμπότ. Δίποτε ήταν, 9-6 ο Σπόρτινγκ. Δέκα έξω σπόρτι. Το 9 καλό, ε. Το 9 του σπόρτι. Αβάζει, έχει βάλει 2. Έχουμε time out και βλέπουμε στον πάγκο ένα γνωριμό μας. Το Μάκη το Δοκάκι, να το
γεγονότος. Στον πάγκο του προφήτη Ηλία μαζί με τον κύριο Βουλγαρή. Και όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου εκδηλωτικός, καλά μας έλεγε. Μας έχει δείξει ενερώσει. Εμείς φταίμε που λέγαμε άλλα. Το παιχνίδι τώρα είναι στο 13-6. Κερδίζει ο Sporting. Τρίποντο 13-9. Φύγεις το δεκάλεπτο. Θα κάνεις σχόλιο πρώτα και μετά φύγεις. Πρέπει να τελειώσω το δεκάλεπτο για να φύγεις μετά. 18-9 ο Sporting. Δύο βολές από το 5 του προφήτη Ηλία. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Μητρόπουλο. Θα μας κάνει ένα σχόλιο μέχρι τη στιγμή στη βλέπει. Ανάξιζε που ήρθα τα λαχανά εδώ για να τραβήξω. Το 10 είναι. Εκτός από τους δύο που είπες, είναι πολύ καλός ο playmaker. Το 5 είναι και το 9 είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Είναι καλύτερο, τρέχουν μέσα στο γήπεδο. Πώς είναι οργανωμένο μπάσκετ και τρέχουν σε συνδυασμό. Περίμενε, θα τα πεις τώρα στον τόπο. Περίμενε, δεν ακούει. Ακούει, αλλά θα τα πεις πιο καθαρά. Είναι. 20-10 είναι το σκορ.
Και πιέζουν και πιέζουν συνέχεια. Πάντως κάνουν πολλά rebound παρόλο που έχουν τους ψηλούς και τους δύο μας. Σπόρτιγκα. Και εμείς όμως τώρα τελευταία έχουμε καταργήσει τις τρεις προπονήσεις. Πρέπει να κάνουμε τρεις. Ο Γρηγόρης Κακονίδης. Πρέπει να κάνουμε τρεις προπονήσεις από εδώ και πέρα. Πρέπει να το ρυθμίσουμε το θέμα. Δεν γίνεται πάλι να πέσει. Δεν γίνεται να πέσει από τις δεκάς προπονήσεις. Μπάσκετ, μόνο σουτ μπορείς να κάνεις. Παίζουμε Σάββατο γιατί το κανονίσαμε για τον Καβολίρι. Τι να κάνουμε τώρα. Για όλα Καβολίρι. Κουσένα 11, θέλει 3 δευτερόλεπτα. Σε ένα 11 πρώτο δεκάλεπτο, για κάνουμε ένα σχόλιο Γιώργο τώρα. Από ό,τι είδαμε ο προφήτης Ηλίας, δεν μπορεί να παίξει καλά χωρίς το μεγάλο πλαστήρι Μάκη Δουκάκη. Ο οποίος είναι στον πάγκο, αν μπορεί να βοηθήσει, διότι έπαιζε στα Λεχιανά και έφυγε. Έτσι γιατί είναι ο προφήτης Ηλίας. Ναι, και ναι, εντάξει, μα δεν λέμε τίποτα. Λοιπόν, το Σπόρτι πώς το βλέπεις? Το Σπόρτι είναι δυνατή ομάδα. Πρέπει να παίξουμε ένα για να το κερδίσουμε. Ναι. Πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ για να τους κερδίσουμε. Έτσι, παίζουμε καλό μπάσκετ. Το θέμα είναι να παίξουμε και λίγο άμυνα, να τους κερδίσουμε εύκολα. Εντάξει. Μέσα έξω. Μέσα έξω να τους κερδίσουμε. Πάρα φίλο, πάρα Αθήνα, γεια σας. Καλό ταξίδι, γεια. Δεν έχουμε απλή δουλειά. Έρχομαι. Σωστό. Ξεκίνημα 4 δεκαλέπτο.